Καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Δήμητρα Κατσάδα, είμαι υπεύθυνη του διαχείρισης του iNaturalist Greece και υπεύθυνη προγραμμάτων στην IC. Και σήμερα θα μιλήσω για το iNaturalist Greece, το οποίο είναι ένα νέο εργαλείο μεγάλης κλίμακας που αφορά στη συλλογή δεδομένων βιοποικιλότητας στην Ελλάδα. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που μας προσκάλεσε για να μιλήσουμε σήμερα για το iNaturalist Greece και να σας ενημερώσουμε για αυτό. Και επίσης θα ήθελα να πω και δύο λόγια για την IC. Η IC είναι μια περιβαλλοντική οργάνωση που έχει ιδρυθεί από το 2016, εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει ως βασικό στόχο την προστασία, τη διατήρηση και την αποκατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων και των ειδών τα οποία διαβίουν σε αυτά. Οι δράσεις της αφορούν κυρίως ευάλωτα είδη, ξενικά είδη, τη σχέση του ανθρώπου με τα υδάτινα οικοσυστήματα και τα θαλάσσια συνομητά υδάτινα απορρίμματα. Και τα εργαλεία και οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε εμείς στην IC για να πετύχουμε τους στόχους μας είναι κυρίως η επιστημονική έρευνα, η ενημέρωση και η επιστήμη των πολιτών. Και σε αυτό το πλαίσιο, στο πλαίσιο της επιστήμης των πολιτών, ετηθήκαμε και αναλάβαμε τη διαχείριση του iNaturalist Greece στην Ελλάδα. Πριν μιλήσω όμως γι' αυτό, θα ήταν καλό να ξεκινήσω εξηγώντας κάποια πράγματα για το τι είναι το iNaturalist. Το iNaturalist, λοιπόν, είναι μία πλατφόρμα που αφορά στην καταγραφή και, την ταυτοποίηση της βιοποικιλότητας, αλλά και ταυτόχρονα στην ευαισθητοποίηση του κόσμου που τη χρησιμοποιεί απέναντι σε αυτή. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι μία πλατφόρμα επιστήμης πολιτών που αφορά την καταγραφή της βιοποικιλότητας. Θα μπορούσαμε επίσης να πούμε ότι είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook ή το Instagram, αλλά που αφορά συγκεκριμένα τους φυσιολάτρες. Επίσης, πριν συνεχίσω να πω ότι το iNaturalist είναι μια πρωτοβουλία που ανήκει στο California Academy of Sciences και στο National Geographic. Τώρα, ουσιαστικά, κάποιος που χρησιμοποιεί το iNaturalist, αυτό που κάνει είναι το εξής. Δημιουργεί ένα προφίλ, στο οποίο θα βάλει μια φωτογραφία του, θα βάλει κάποιες πληροφορίες για αυτόν και μετά μπορεί να αναρτήσει παρατηρήσεις από φυτά και ζώα που υπάρχουν γύρω μας. Μπορεί να δώσει πληροφορίες για το πού έχει δει ένα είδος, πότε το έχει δει και μπορεί επίσης, με τη βοήθεια του συστήματος του iNaturalist, να προσπαθήσει να το ταυτοποιήσει κιόλας. Γιατί το iNaturalist μέσω Artificial Intelligence μπορεί και μας δίνει κάποιες επιλογές για το τι μπορεί να είναι αυτό που έχουμε δει. Οπότε, σε ένα δεύτερο επίπεδο, όλες οι καταγραφές που κάνουμε στο iNaturalist μπορούν να τις δουν όλοι οι χρήστες του, να συζητήσουν, να γίνει μια συζήτηση ενδεχομένως γύρω από αυτές, και να μας βοηθήσουν να τις ταυτοποιήσουμε, δηλαδή να συμφωνήσουμε την ταυτοποίηση που έχουμε κάνει, δημιουργώντας έτσι και αξιόπιστα δεδομένα, κάτι για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο, ή να διαφωνήσουν με την ταυτοποίησή μας και να συζητήσουμε μέχρι να καταλήξουμε σε ποιο είναι αυτό το είδος εν τέλει που έχουμε καταγράψει. Επομένως, μέσα από το iNaturalist μπορούμε και ερχόμαστε και πιο κοντά με τη φύση και συνδεόμαστε και με αυτήν. Όπως μπορεί να καταλάβατε, το iNaturalist είναι επίσης και ένα σύστημα πληθωπορισμού ταυτοποίησης των ειδών, αλλά και ένα εργαλείο καταγραφής από την εμφάνιση των ειδών. Αλλά γενικότερα, στον πυρήνα του iNaturalist είναι η ανταλλαγή πληροφοριών από χρήστη σε χρήστη, που αφορούν την βιοποικιλότητα, ώστε ο ένας να μπορέσει να μάθει περισσότερα για αυτήν από τον άλλον. Και αυτό σημαίνει ότι ένας χρήστης που μπορεί να μην έχει πολλές γνώσεις για τα είδη που συναντά, αλλά έχει ενδιαφέρον να μάθει για αυτά, μπορεί να μάθει από κάποιον χρήστη που είναι ταξινομή.
τα είδη ή που έχει ένα background, είναι βιολόγος, ένα σχετικό background. Αλλά αντίστοιχα και ερευνητές μπορούν να μάθουν περισσότερα για την φύση και τα είδη που υπάρχουν από τους επιστήμονες πολίτες που μπορεί να καταγράψουν ένα είδος το οποίο τους ενδιαφέρει. Δηλαδή, να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το πού εμφανίζεται, για παράδειγμα, αυτό το είδος. Τέτοιες είδους πληροφορίες, λοιπόν, είναι πάρα πολύ χρήσιμες για τους ερευνητές, διότι τους βοηθούν να προχωρήσουν την ερευνά τους και μέσα από αυτή, ενδεχομένως, να βοηθήσουν και στην προστασία και τη διατήρηση της τοπικής βιοποικιλότητας. Οπότε, σε αυτό το κομμάτι μπορούν να το αξιοποιήσουν οι επιστήμονες και ερευνητές, και στο κομμάτι του μαθαίνω περισσότερα για τον κόσμο που υπάρχει γύρω μου και αποκτά, με αποτέλεσμα αυτός να αποκτά μεγαλύτερη σημασία και για μένα, είναι το κομμάτι που αφορά τους επιστήμονες πολίτες. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, οι τρεις βασικοί σκοποί του iNaturalist είναι η σύνδεση των χρηστών με μια μεγάλη κοινότητα επιστημόνων και φυσιολατρών, η καταγραφή και ταυτοποίηση από φυτά και ζώα που υπάρχουν γύρω μας και η δημιουργία από αξιόπιστα δεδομένα. Σε αυτό το screenshot που έχω πάρει από την ιστοσελίδα του iNaturalist, βλέπουμε τη δεδομένη στιγμή που το πήρα, πόσες παρατηρήσεις έχουν γίνει ανά τον κόσμο. Και βλέπουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλές. Είναι πάνω από 165 εκατομμύρια παρατηρήσεις που πραγματοποιήθηκαν από πάνω από 1,6 εκατομμύρια παρατηρητές και ταυτοποιήθηκαν από περίπου 102.000 ταυτοποιητές. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες και πάρα πολλά δεδομένα τα οποία δημιουργούνται κάθε μέρα. Για αυτόν τον λόγο, δημιουργήθηκε και το δίκτυο, συγγνώμη, το παγκόσμιο δίκτυο του iNaturalist. Το δίκτυο αυτό έχει ως σκοπό την προώθηση της χρήσης του iNaturalist σε εθνικό επίπεδο, την καλύτερη διαχείριση των δεδομένων που παράγονται σε εθνικό επίπεδο, ώστε να ωφεληθεί και η τοπική βιοποικιλότητα και να ενισχυθεί η προστασία του περιβάλλοντος, αλλά γενικότερα για να διευκολυνθεί και η χρήση του από τους χρήστες ανά την κάθε χώρα. Εδώ θα δείτε όλες τις χώρες που έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής, από τις οποίες μάλλον έχουν αναλάβει μέχρι στιγμής φορείς τη διαχείριση του iNaturalist σε εθνικό επίπεδο. Διάφορες χώρες έχουν δημιουργήσει και τα δικά τους λογότυπα χρησιμοποιώντας διάφορα φυτά και ζώα που έχουν σημασία εθνική ή που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε και το iNaturalist Greece στην Ελλάδα, που έχει ως λογότυπο το δελφίνι, που είναι και εθνικό ζώο και σύμβολο της χώρας μας, όπου ουσιαστικά το iNaturalist Greece είναι η πύλη της Ελλάδας στον κόσμο του iNaturalist και διαχειρίζεται από την IC, μαζί με το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Αυτοί οι δύο φορείς δηλαδή έχουν αναλάβει τη διαχείριση της πλατφόρμας στην Ελλάδα και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι φορείς οι οποίοι έχουν δηλώσει την υποστήριξή τους σε αυτή την προσπάθεια. Ένας από αυτούς είναι και το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, που από την πρώτη στιγμή που έγινε συζήτηση για τη δημιουργία του iNaturalist Greece έδειξαν τεράστιο ενδιαφέρον στο να συμμετέχουν και να υποστηρίξουν όσο περισσότερο γίνεται τη συγκεκριμένη προσπάθεια, τόσο με την προώθησή του και την γνωστοποίησή του στα mail του, όσο και με την αξιοποίησή του στις διάφορες εξορμήσεις που γίνονται στη φύση. Και γενικότερα αυτή η υποστήριξη και αυτή η συνεργασία είναι κάτι που μας χαροποιεί πάρα πολύ όλους και θεωρούμε ότι θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για τα μέλη του από το Σώμα των Ελλήνων Προσκόπων, αλλά και γενικότερα για την κοινότητα του iNaturalist Greece. Λοιπόν, τώρα, τι σημαίνει η δημιουργία του iNaturalist Greece? Σημαίνει ότι έχουμε μεταφράσει το iNaturalist στα ελληνικά, έχουμε δημιουργήσει μια ελληνική ιστοσελίδα, που εδώ υπάρχει και ο σύνδεσμος για να τον ακολουθήσετε, και αφορά αποκλειστικά και μόνο τη δική μας, τη χώρα μας. Περιλαμβάνει την ενημέρωση που είναι σχετική με την Ελλάδα,
στη διοργάνωση από δημιουργικές δράσεις και εκδηλώσεις, αλλά και σε δεύτερο στάδιο την επικοινοποίηση από τις κοινές ονομασίες από διάφορα είδη. Βρίσκοντας το iNaturalist Greece μέσα από τον υπολογιστή σας, θα δείτε στην αρχική του σελίδα διάφορες καταγραφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Σε αυτό το σημείο να πω κιόλας ότι το iNaturalist Greece αυτή τη στιγμή μπορείτε να συνδεθείτε σε αυτό μέσα από τον υπολογιστή σας, αλλά ακόμα δεν είναι διαθέσιμο σαν εφαρμογή στο κινητό. Γενικά το iNaturalist είναι διαθέσιμο στο κινητό, αλλά σε επόμενες εβδομάδες θα μπορείτε να βρείτε και το iNaturalist Greece. Οπότε προς το παρόν μπορείτε να το βρείτε μέσα από στον υπολογιστή σας. Και εδώ να πω ότι μπορεί κάποιος να έχει ήδη, μάλλον όχι, θα πω το εξής. Αν δεν έχετε ήδη κάποιο προφίλ στο iNaturalist, μπορείτε πάρα πολύ απλά να επιλέξετε εγγραφή και να ακολουθήσετε τα απλά βήματα για να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να συνδεθείτε με αυτό. Αν ήδη έχετε προφίλ στο iNaturalist και είστε συνδεδεμένοι στο παγκόσμιο δίκτυο, μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να συνδεθείτε στο ελληνικό. Εδώ βλέπουμε πώς εμφανίζεται με ποιο iNaturalist είμαστε affiliated. Είναι το προφίλ της ΕΣΥ το συγκεκριμένο και ας πούμε ότι είμαστε affiliated με το παγκόσμιο προφίλ του, με το παγκόσμιο iNaturalist. Μπορείτε πολύ εύκολα να επιλέξετε αυτό το πεδίο, όπου θα μας πάει μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας. Έπειτα θα επιλέξετε το πεδίο που λέει λογαριασμός και θα δείτε στα δεξιά σας ένα drop-down menu όπου υπάρχουν όλα τα, ας το πούμε εθνικά, iNaturalist. Σε αυτό το μενού θα δείτε και το iNaturalist Greece, όπου μπορείτε να το επιλέξετε, να πατήσετε αποθήκευση των αλλαγών και εν τέλει να εμφανίζετε και στο προφίλ σας το affiliation που έχετε με την Ελλάδα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε με το iNaturalist Greece. Αρχικά, μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις καταγραφές μας και να δημιουργήσουμε χρήσιμα δεδομένα. Εδώ βλέπουμε διάφορες καταγραφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα. Όπως σας είπα, δίνουμε πληροφορίες για τοποθεσία, για το πότε έγιναν, για το τι είναι το είδος που έχουμε δει. Επίσης, να πω πολύ σημαντικό, έχω βάλει εδώ κάποιες καταγραφές ενδεικτικά που έχουν γίνει. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να βγαίνουν οι φωτογραφίες σαν να είμαστε επαγγελματίες wildlife photographers, αρκεί η φωτογραφία που θα αναρτήσουμε να έχει μια καλή ευκρίνεια, να μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι αυτό το είδος. Δηλαδή, αυτό είναι το βασικό. Να φαίνεται ποιο είδος έχουμε φωτογραφίσει για να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε. Επίσης, όπως ανέφερα ήδη, κάτι μπορεί να μην καταλάβατε πιο πριν, εκτός από φωτογραφίες μπορούμε να βάλουμε και ήχους. Και με αυτό τι εννοώ. Μάλλον θα δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ έχουμε μία δική μου καταγραφή, που πηγαίνοντας στο γραφείο, άκουγα κάθε μέρα ένα συγκεκριμένο πτηνό να κελαϊδά. Και αποφάσισα μια μέρα να το καταγράψω. Ελπίζω να μπορείτε και εσείς να το ακούσετε. Και να το αναρτήσω στο iNaturalist για να δω ποιο είναι αυτό το πτηνό, το οποίο μου το αναγνώρισε ένας ψαρώνι εν τέλει. Και έτσι έμαθα και ποιο είναι, χωρίς καν να έχω μία φωτογραφία του. Τώρα, αυτό που έλεγα πριν, λίγο νωρίτερα μάλλον που ανέφερα, σχετικά με την αξιοπιστία των δεδομένων, είναι ότι μπορώ να κάνω οποιαδήποτε ανάρτηση θέλω στο iNaturalist από φυτά ή ζώα, αλλά δεν θεωρούνται όλα τα δεδομένα αξιόπιστα ή μάλλον ερευνητικού επίπεδου. Δεδομένα λοιπόν τα οποία θεωρούνται αξιόπιστα θα έχουν αυτή την ετικέτα που λέει ερευνητικό επίπεδο. Και δεδομένα τα οποία ακόμα χρειάζονται να πληρούν κάποια κριτήρια για να θεωρούνται ερευνητικό επίπεδο, θα έχουν την ετικέτα χρειάζεται ταυτοποίηση, όπως βλέπουμε εδώ. Για να είναι ερευνητικό επίπεδο τα δεδομένα μας και να μπορούν να αξιοποιηθούν από ερευνητές, θα πρέπει να πληρούν κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Τα πιο βασικά είναι να έχουμε κάποιο αποδεικτικό ότι είδαμε το είδος που είδαμε, δηλαδή φωτογραφία ή ήχο, να πούμε πού το είδαμε, να προσπαθήσουμε να το ταυτοποιήσουμε,
να δώσουμε ημερομηνία της καταγραφής και επίσης θα πρέπει να υπάρχουν σίγουρα τουλάχιστον δύο χρήστες οι οποίοι συμφωνούν στην ταυτοποίηση για το συγκεκριμένο είδος. Δηλαδή να συμφωνούν ότι το είδος που έχουμε δει είναι, για παράδειγμα εδώ πέρα, ο πράσινος φρύνος. Και η ταυτοποίηση θα πρέπει να γίνεται σε επίπεδο είδους και όχι γένους. Τώρα, μπορώ επίσης να έρθω σε επαφή με ειδικούς και να μάθω και περισσότερα για τη φύση. Εδώ έχω πάλι σαν παράδειγμα μία καταγραφή που έκανα εγώ σε μία βόλτα μου στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη. Έβγαλα λοιπόν φωτογραφία αυτό το είδος και προσπάθησα να το ταυτοποιήσω. Παρ' όλα αυτά, μόνο έχοντας μία φωτογραφία, δεν ήταν τόσο εύκολο στους ειδικούς να βεβαιώσουν την ταυτοποίησή μου και χρειάζονται και κάποιες εξτρά πληροφορίες. Και εδώ έρχεται η συζήτηση που λέω ότι μπορεί να γίνει γύρω από μία καταγραφή. Ήρθε ένας χρήστης, έκανε μία ταυτοποίηση, αλλά μετά ήρθε κάποιος άλλος χρήστης και διαφώνησε με αυτήν. Και έτσι έγινε μία συζήτηση γύρω από αυτό, για τους λόγους τους οποίους διαφωνούν και γιατί μπορεί να είναι κάποιο άλλο είδος. Και τάγκαραν και μία χρήστη, η οποία είναι ειδικός σε αυτό το είδος σε αυτά τα είδη, η οποία ζήτησε από μένα κάποιες παραπάνω πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το μέγεθος του είδους που δεν φαινόταν μόνο από τη φωτογραφία που έβγαλα. Και αφού της τις έδωσα, κατάφερε και έκανε μία τελική ταυτοποίηση. Και είδαμε ότι είναι αυτό το είδος, το Jack Knife Clown. Καταλήγοντας λοιπόν στο ποιο είδος είναι η ανάρτηση που έχουμε κάνει, μπορούμε να κάνουμε κλικ εδώ πάνω και να μάθουμε και περισσότερες πληροφορίες για αυτό. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να έχουν να κάνουν με το ίδιο το iNaturalist, δηλαδή με άλλες καταγραφές που έχουν γίνει, ποιοι είναι οι κορυφαίοι παρατηρητές, την εποχικότητα του είδους, αλλά και γενικές πληροφορίες για το είδος, επιλέγοντας σε αυτά τα πεδία που θα δούμε σε αυτή τη σελίδα που θα μας ανοίξει. Τώρα, μέσα από το iNaturalist μπορώ να γίνω επιστήμονας πολίτης. Ούτως ή άλλως χρησιμοποιώντας το ουσιαστικά συμμετέχω ή είμαι επιστήμονας πολίτης, αλλά μπορώ και πιο ενεργά να συμμετέχω σε project επιστήμης πολιτών. Μέσα στο iNaturalist λοιπόν μπορούμε να δημιουργήσουμε διάφορα project που θα έχουν συγκεκριμένους στόχους και θα αφορούν συγκεκριμένα είδη και συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές. Για παράδειγμα, η IC έχει ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται «Σε ξενίζει η μοίρα σου μαζί μας» και αφορά στη μελέτη της κατανομής και εξάπλωσης των θαλάσσιων ξενικών ειδών, κυρίως στην Ελλάδα αλλά και σε γειτονικές περιοχές. Οπότε, ξενικά είδη που έχουμε δει και έχουμε καταγράψει μπορούμε να τα συνδέσουμε με αυτό το πρόγραμμα, το project μάλλον, και να εμφανίζονται σε αυτό. Αντίστοιχα, εδώ βλέπουμε ένα άλλο project που αφορά γυμνοβράχια στην Ελλάδα. Οπότε, καταγράφοντας ένα γυμνοβράχιο, μπορούμε να το συνδέσουμε σε αυτό. Και δεν είναι ανάγκη τα project αυτά να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι οπουδήποτε στον κόσμο ή να είναι και παγκόσμια. Ή φυσικά, μπορούμε να πάμε και ένα βήμα παραπέρα και να δημιουργήσουμε ένα δικό μας project, επιστήμης των πολιτών, όπου θα θέσουμε εμείς ποια είδη θέλουμε να καταγράψουμε, γιατί θέλουμε να τα καταγράψουμε και σε ποια γεωγραφική περιοχή μας ενδιαφέρει να τα καταγράψουμε. Κάτι ακόμα μπορούμε λοιπόν να κάνουμε με το iNaturalist ως επιστήμονες πολίτες είναι να δημιουργήσουμε ή να συμμετέχουμε σε ένα BioBlitz. Τι είναι τώρα τα BioBlitz? Τα BioBlitz είναι εκδηλώσεις στις οποίες, μάλλον εκδηλώσεις οι οποίες δημιουργούνται και πραγματοποιούνται σε μια συγκεκριμένη οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και καλούν τους επιστήμονες πολίτες να συμμετέχουν σε αυτές καταγράφοντας οποιαδήποτε βιοποικιλότητα, οποιοδήποτε φυτό ή ζώο βρίσκουν γύρω τους για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Οπότε, το πρώτο στάδιο είναι ότι πηγαίνει ο κόσμος και καταγράφει τη βιοποικιλότητα που βλέπει. Το δεύτερο στάδιο είναι ότι έρχονται οι ειδικοί ή οι χρήστες με γνώσεις και ταυτοποιούν τα
φυτάκια ζώα που έχουν καταγραφεί. Και το τρίτο στάδιο είναι ότι οι διοργανωτές από ένα BioBlitz μοιράζονται τα αποτελέσματα αυτής της δράσης με τους συμμετέχοντες. Δηλαδή, αυτό το είδος, για παράδειγμα, παρατηρήθηκε περισσότερο, είδαμε το τάδε είδος που είναι σπάνιο. Και έτσι, για μια συγκεκριμένη περιοχή, δημιουργούνται ξαφνικά πάρα πολλά δεδομένα βιοποικιλότητας, τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για να δημιουργήσουμε και ένα baseline, για παράδειγμα, για τη συγκεκριμένη περιοχή. Τώρα, πριν κλείσω, θα ήθελα να πω ότι στην Ελλάδα υπάρχει ήδη μια κοινότητα από ανθρώπους που αξιοποιούν το iNaturalist, το iNaturalist Greece. Πηγαίνοντας στην αρχική σελίδα του iNaturalist Greece, μπορείτε να βρείτε και κάποια quotes από κάποιους από τους χρήστες του iNaturalist Greece στην Ελλάδα. Με την ησυχία σας, εδώ λίγο τα περνάω γρήγορα. Και επίσης, κάτι ακόμα πολύ σημαντικό, είναι το blog του iNaturalist Greece που έχει δημιουργηθεί, όπου εκεί θα βρείτε πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες. Είτε σχετικές με τη χρήση του iNaturalist, είτε σχετικές με χρήστες και πληροφορίες για το πώς να το χρησιμοποιείτε, δικές τους εμπειρίες, είτε φωτογραφίες που γίνονται παρατηρήσεις της ημέρας στο παγκόσμιο iNaturalist. Οπότε, ακόμα δυστυχώς έχουμε λίγες αναρτήσεις, αλλά σιγά σιγά, επειδή έχουμε μόλις ξεκινήσει, αλλά σιγά σιγά από εκεί θα παίρνετε την ενημέρωσή σας για το iNaturalist Greece. Και κάπου εδώ θα τελειώσω την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που αφιερώσατε να με παρακολουθήσετε και να μάθετε για το iNaturalist Greece. Θα χαρώ να απαντήσω οποιαδήποτε ερώτηση έχετε ή οτιδήποτε χρειαστείτε. Μην διστάσετε να μου στείλετε email στο email που έχω εδώ. Ευχαριστώ και πάλι το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων που μας προσκάλεσε σήμερα και ελπίζω να εγγραφείτε στο iNaturalist και να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε παντού. Δεν είναι ανάγκη να πάτε σε ένα βουνό ή στη θάλασσα. Μπορείτε και μέσα στην πόλη, στο μπαλκόνι σας, οπουδήποτε, να καταγράψετε την βιοποικιλότητα που υπάρχει γύρω σας και να μάθετε περισσότερα για αυτήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι. Και εύχομαι καλή συνέχεια.